την κυρία Φωτίου στο πλάνο μας από τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα κυρία Υπουργέ. Χαίρετε. Καλάτε κυρία Φωτίου. Κύριε Σκάλκο, η κυβέρνηση δυστυχώς έχει αποτύχει στη διαχείριση της πανδημίας, διότι ψάχνει μετά το πρώτο lockdown, που ήταν η επιτυχής διαχείριση της πανδημίας, να γαντζωθεί σε ένα παράθυρο ευκαιρίας για εκλογές και έχει επομένως γαντζωθεί σε μια επικοινωνιακή διαχείριση της πανδημίας και ενέσει αισιοδοξίες και χαλαρότητα. Γιατί να πάει σε εκλογές, κύριε Φωτίου, με πανδημία? Είναι δυνατόν εν μέσω πανδημίας να στηθούν κάλπες? Μα και πρακτικά είναι αδύνατο να γίνει αυτό. Ελπίζω να το ακούει αυτό ο κύριος Μητσοτάκης που λέτε, γιατί είναι πράγματι η λογική ότι πρέπει να επικεντρωθεί και να αφήσει τις ποδηλατάδες τη μέρα που άρχισε η τραγωδία της Θεσσαλονίκης, τις απαράδεκτες εικόνες της Ικαρίας με τα 4 όλα και όλα κρούσματα όπου πήγε και έκανε όλο αυτό το θέμα χτες. Γιατί είναι φορέας του κορονοϊού ο Πρωθυπουργός, κύριε Φωτίου? Δεν σας άκουσα. Είναι φορέας του κορονοϊού ο Πρωθυπουργός που μετέβη για να δει την εξέλιξη του εμβολιασμού στο νησί? Όχι, λέω απλά ότι το κάτσομα στο εμβόλιο, όλα αυτά προσπαθεί να δημιουργήσει μια αισιοδοξία στο λαό. Όλοι θέλουμε ο λαός να μην είναι μέσα στο φόβο και στον τρόμο. Αλλά πρέπει ως υπεύθυνη κυβέρνηση να κάνει συγκεκριμένα 5 πράγματα που τις έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Εσείς με την περιοδία τι διαφωνία έχετε? Γιατί άκουσα αυτή την κριτική από χθες το πρωί ότι υπάρχει ένα long weekend, αλλά δεν είναι και ευθύνη της ηγεσίας του νοστόπου να κάνει αυτοψία? Είναι ευθύνη της ηγεσίας ενός τόπου όταν υπάρχει κίνδυνος μεγάλος να κάνει αυτή τη στιγμή 5 συγκεκριμένα πράγματα. Πρώτον, συστηματικό χάρτη διάχυσης της μόλυνσης. Δηλαδή, πώς φτιάχνεται ένας τέτοιος χάρτης που θα αποφεύγαμε το ακορντεόν? Φτιάχνεται με συστηματικά μαζικά δωρεάν τεστ. Όχι 6.000 το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα και 30.000 και 35 τις άλλες 3 μέρες. Αυτός ο χάρτης δείχνει αμέσως τις περιοχές που μπαίνουν σε κόκκινο, καθορίζει τοπικές παρεμβάσεις και όχι γενικευμένα οριζόντια μέτρα. Δεύτερον, έλεγχη στις μεγάλες μαζικές εστίες διασποράς, όπως μαζικά μέσα μεταφοράς, ένας χρόνος, έλεος. Δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα με τα λεωφορεία και το μετρό. Προσέθεσαν οχήματα στο στόμα και περιμένουν και τις προσλήψεις, λέει ο οργανισμός. Προσλήψεις λοιπόν για ένα χρόνο τώρα, καμία αλλαγή στα μαζικά μέσα μεταφοράς. Έλεγχη συνεχής και αυστηρής στα μαζικούς χώρους εργασίας. Έλεγχος αν γίνεται τηλεδιάσκεψη, γίνονται οι τηλεεργασίες. Ναι. Τέταρτον, μείωση των παιδιών ανατάξεις. Πέμπτον, αύξηση των ΜΕΘ, ενίσχυση του ΕΣΥ ανταυτών. Τι κάνει αυτή τη στιγμή? Κάνει ακριβώς σπασμωδικές κινήσεις αμφίβολης αποτελεσματικότητας, όπως το περιβόητο κλείσιμο το Σαββατοκύριακο μετά τις 6 η ώρα. Αμφίβολης αποτελεσματικότητας. Εμείς λέμε, ας μας ακούσει έστω και την τελευταία στιγμή. Ας μας ακούσει με το χάρτη συγκλάτησης. Για να πάρουμε και μια απάντηση από την κυρία Ευθυμίου, κυρία Φωτίου, γιατί και η κυρία Αδαμοπούλου έθεσε 2-3 συγκεκριμένα ζητήματα. Ελάτε, κυρία Ευθυμίου. Ελάτε. Ναι, και εγώ θα είμαι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Πρώτον, φυσικά θα πω ότι είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση και δεν είναι περάσματα που εφαρμόζονται μόνο στη χώρα μας, αλλά αυτή η λογική ακολουθείται σε όλες τις χώρες του κόσμου, σχεδόν. Να είμαι πολύ συγκεκριμένη όμως στις απαντήσεις. Είπε η κυρία Φωτίου ότι μείωση των παιδιών στην τάξη. Αυτό ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολο να γίνει. Όμως έχουν ληφθεί επιπρόσθετα μέτρα ασφάλειας, επειδή ασχολούμαι πολύ και με το θέμα της παιδείας. Είχα προτείνει στον κύριο Πιερακάκη να περάσουν δύο οπτική ένα σε όλα τα σχολεία, και αυτό είναι στον προγραμματισμό της κυβέρνησης. Είναι σημαντικό αυτό. Να πούμε όμως ότι έχουν πάρθει και άλλα μέτρα, και αυτή τη στιγμή μόνο ένα 0,5% φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα, είναι κλειστά τα σχολεία. Ναι, αυτό, αλλά οι μεταλλάξεις φαίνεται ότι κατεβάζουν και το ηλικιακό όριο, κύριε Ευθυμίου. Ναι, πάμε στα παιδιά. Και τα παιδιά. Και εγώ, μάνα δύο παιδιών είμαι και φοβάμαι. Το παιδί μου το πρώτο πάει δημοτικό. Ναι. Προφανώς. Αλλά είμαστε σε εγρήγορση για αυτό το κομμάτι. Επίσης, έχουν αυξηθεί τα τεστ του ΕΟΔΗ. Αυτό είναι και καταγεγραμμένο και έχει μια ανακοίνωση του Υπουργείου χθες ή προχθές, εάν θυμάμαι καλά. Ότι έχουν αυξηθεί τα τυχαία τεστ στους εκπαιδευτικούς. Πέραν της πλατφόρμας.
Πάμε τώρα για την τηλεργασία. Επειδή έχω εξειδίκευση στο εργατικό δίκαιο, πραγματικά προσυπογράφω το γεγονός ότι πρέπει να τηρηθεί η τηλεργασία. Είναι πάρα πολύ βασικό. Και να επιτηρηθεί, να υπάρχουν τα μέσα της επιτήρησης, διότι βλέπουμε ότι δεν επιτηρείται με επιτυχία. Πρέπει να εφαρμοστεί. Στο δημόσιο υπάρχει τηλεργασία. Υπάρχει. Το θέμα είναι να επιτηρηθεί στον ιδιωτικό τομέα. Γιατί βλέπουμε και στρεβλώσεις που να δηλώνονται αναστολές και να μην γίνονται, έτσι. Που να δηλώνονται ως τηλεργασία και να μην υπάρχει τηλεργασία. Αυτό λοιπόν το προσυπογράφω. Όμως ήδη αυτή τη στιγμή έχουν αυξηθεί, θα αυξηθεί η έλεγχη ακόμα περισσότερο. Υπήρξε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, χθες διάβασα εγώ το δελτίο τύπου, που έλεγε ότι θα αυξηθούν οι επιθεωρήσεις και θα αυξηθούν και οι επιθεωρητές εργασίας. Και αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Άννα Ευθυμίου από τη Νέα Δημοκρατία, Θεάνο Φωτίου από το ΣΥΡΙΖΑ και Αδαμοπούλου από το Μέρα 25. Καλό πρωινό εκ νέου και κουβεντιάζαμε για το θέμα των μέτρων έτσι όπως εφαρμόζονται, με πολλά ερωτήματα και από τις φίλες και τους φίλους για την Δευτέρα αύριο, πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία και πώς θα λειτουργήσει η αγορά. Μία γενική κατάσταση για τις κόκκινες περιοχές για το λιανεμπόριο, μόνο μέχρι. Μόνο με εκτός παράδοση, όχι εντός. Από 1,5 λεπτό στην κάθε κυρία. Κυρία Ευθυμίου, σας κόψαμε άγαρμα λόγω των διαφημίσεων. Ολοκληρώστε τη σκέψη σας, βάλτε και την παράμετρο της κόπωσης της κοινωνίας και του συνωστισμού που βλέπουμε όπου και αν γυρίσουμε το μάτι μας. Έλεγα λοιπόν ότι και σε ό,τι αφορά τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τουλάχιστον να πω για τον ΑΣΤ, επειδή είναι ένα θέμα που ασχολούμαι εκτενέστατα, έχει αυξηθεί ο στόλος αυτή τη στιγμή κατά 90%. Δηλαδή, στο αποτυχημένο πείραμα της κρατακοποίησης της τότε κυβέρνησης της ΣΥΡΙΖΑ του ΟΑΣΤ, εμείς μπορέσαμε και το ξεπεράσαμε και έχει αυξηθεί κατά 90% με όλη αυτή την προσπάθεια που έχει γίνει. Και δεν υπάρχει στη Θεσσαλονίκη αυτή η συμφόρηση, η οποία τόσο έντονα λέει. Καλά, πρόβλημα ανέλαβε και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Πρόβλημα. Δεν ήταν παραδεισένια η κατάσταση στον ΟΑΣΤ. Όταν αναλαμβάνεις ένα πρόβλημα, έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Σκάλκη. Εγώ δεν λέω ότι η κατάσταση στον ΟΑΣΤ ήταν καλή. Όχι. Εγώ τουλάχιστον και ως νέα βουλευτής δεν το λέω αυτό. Αυτό όμως που λέω είναι όταν παίρνεις ένα πρόβλημα, το παίρνεις για να το κάνεις καλύτερο και εφαρμόζεις ένα μοντέλο κρατικοποίησης για να το κάνεις καλύτερο. Και εγώ διαβάζω ότι και στο ΣΥΡΙΖΑ ήδη τα ίδια τα στελέχη του υπάρχει μεγάλος προβληματισμός για τη διαχείριση του ΟΑΣΤ εδώ πάνω. Και θυμάστε τώρα πόσο έχει απασχολήσει την επικαιρότητα. Τώρα το θέμα δεν είναι τι ισχύει, αλλά τι ισχύει σήμερα σε καιρό κορονοϊού και πανδημίας, κυρία Ευθύμη. Με κάτι ψέματα, γιατί άλλες και ανάγκες κάθε εποχής. Εδώ πρέπει να μην είμαστε ο ένας πάνω στον άλλον. Και το βλέπουμε επί μήνες. Στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πολύ μεγάλη εξομάλυνση αυτού του θέματος. Όμως επειδή ακριβώς είναι και η επόμενη μέρα και ερχόμαστε να βάλουμε συζήτηση το πώς θα λειτουργήσουν από τη Δευτέρα, εγώ θέλω να πω ότι στο κομμάτι της οικονομίας, γιατί πέραν του υγειονομικού που είναι πολύ βασικό, αυτό κάποια στιγμή θα σταματήσει. Πάμε να δούμε τι θα γίνει και η επόμενη πολύ μέρα σύντομα, για τη στήριξη γιατί πρέπει της οικονομίας. Βεβαίως. Αυτό που ήθελα να τονίσω είναι ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή κρατάει όπλα και πολεμεφόδια. Σκεφτείτε τι θα γινότανε αν ρίχναμε όλα τα όπλα το Μάιο του 20 που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ. Κανένας δεν φανταζόταν ότι θα κρατήσει ένα χρόνο μετά. Κυρία και ακούω και πάλι ότι νέα μέτρα θα ληφθούν και αυτό που γνωρίζω προσωπικά από συναντήσεις με τον κύριο Σκυλακάκη και τον κύριο Παπαθανάση είναι ότι κανένας δεν θα μείνει απροστάτευτος. Θα υπάρχει μια συγκεκριμένη καθετοποίηση της στήριξης ώστε να μπορέσουν όλοι κυρία να λάβουν δίκαια που δικαιούνται. Ορίστε. Εσείς πείτε μας. Κύριε Σκάλκο και κύριε Λασκαράτο, υπάρχουν ορισμένα προβλήματα τα οποία και η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να επαναλαμβάνει ότι τα γεγονότα και η κατάσταση είναι πρωτόγνωρη. Ένα χρόνο μετά πια ξέρουμε πολλά πράγματα και κυρίως την οικονομία που λέει. Για την εξόδωση του λιανεμπορίου, μία στις δύο επιχειρήσεις δεν θα ανοίξει, λένε οι άνθρωποι λένε του λιανεμπορίου που έχουν κάνει. Yeah. Και ο κύριος Γεωργιάδης του ζητάει τα κλειδιά. Δηλαδή υπάρχει και ένας κινησμός αφόρητος σε αυτή την ιστορία. Ξέρετε ότι συμπιέζονται τα εισοδήματα των Ελλήνων. Στις 20 μέρες εξαντλείται το μηνιαίο εισόδημα για 700.000 ανθρώπους. Ξέρετε πολύ καλά ότι αυτό που λέει η κυρία Ευθυμίου είναι πολύ μεγάλο λάθος, γιατί από την αρχή είπαμε ότι θα μπει η χώρα σε πολύ τεράστια ύφεση, το οποίο έγινε. Ξεπεράσαμε, είμαστε ουραγοί στην Ευρώπη στην ύφεση το 20 και μοιάζει ότι δεν θα έχουμε καμία ανάκαμψη το 21. Γιατί αυτό, γιατί δεν μας άκουσαν όταν τους λέγαμε να δώσουν μπροστοβαρός την ενίσχυση στα νοικοκυριά, τα οποία τα αφήσανε ακάλυπτα
με το εισόδημα εκτός της ανάγκης που είπαμε, και τη μη επιστρεπτέα προκαταβολή. Σήμερα εκ των υστέρων έρχονται να πούνε ότι να έρθουν στα λόγια μας ότι πρέπει ένα μεγάλο κομμάτι της προκαταβολής που δώσανε για να επιστραφεί να γίνει μη επιστρεπτέα. Όμως η ζημιά έχει γίνει. Μάλιστα. Γιατί ξέρετε, άλλο είναι να προλάβεις την ύφεση, η οποία έχει μόνιμα χαρακτηριστικά πια, και άλλο είναι να τρέχεις από πίσω καταϊδρωμένος όταν η ύφεση έχει επιτελεστεί. Ευχαριστούμε, κυρία Φωτίου. Κυρία Αδαμοπούλου. Ελάτε, κυρία Αδαμοπούλου. Ναι. Καλό είναι να σταματήσει πλέον η κυβέρνηση να ωρεοποιεί την κατάσταση και μάλιστα με αοριστολογίες και ευχολόγια. Ξέρετε, τις προάλλες είχα μία τηλεδιάσκεψη με τον εκπρόσωπο της ΠΟΕΤ, τον κύριο Χότζογλου, ο οποίος με πολύ ρεαλιστικό τρόπο μας περιέγραψε σε πόσο τραγική κατάσταση βρίσκονται αυτή τη στιγμή εργαζόμενοι και επιχειρηματίες του κλάδου της εστίασης και, και του τουρισμού. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν προσφύγει στα συσίτια προκειμένου να θρέψουν τις οικογένειές τους. Είναι τραγική η κατάσταση. Η κυβέρνηση δεν τους έχει στηρίξει τόσο καιρό και βεβαίως δεν έχει λάβει και υπόψη της τα μέτρα που ως μέρα 25 έχουμε προτείνει τόσο καιρό από το πρώτο κύμα της πανδημίας για κούρεμα των οφειλών, όχι απλό πάγωμα και αναστολή, για κατάργηση προπληρωμής φόρου, για μείωση των φορολογικών αυτά συντελεστών. Αυτά να το δούμε όμως, κυρία Αδαμοπούλου. Δηλαδή, για όλα αυτά τι έχει να πει η κυβέρνηση. Κινητικότητα πάνω σε αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.